Ο λόγος της επίσκεψης είναι ότι έχουμε ξεκαθαρισμένα το Μάιο εκλογές Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν ξέρουμε αν θα προκύψουν εθνικές εκλογές στο μεσοδιάστημα. Ο λόγος αυτός είναι ότι πρέπει να βγούμε και να ενημερώσουμε όλη την Ελλάδα για τη θέση του Αγροτικού Κοινοτροφικού Κόμματος Ελλάδος. Σχετικά με τα προβλήματα, αν πούμε να αριθμίσουμε όλα τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου, δεν θα μας φτάσουν σίγουρα 4 με 5 εκπομπές. Τα προβλήματα τα προβλήματα τα οποία έχουμε είναι πολύ περισσότερα από αυτά που δεν έχουμε. Θα τονίσω όμως ότι μεγάλο πρόβλημα είναι για τους κτηνοτρόφους το γάλα. Η τιμή του γάλακτος τα τελευταία 2 χρόνια είναι σε τραγική κατάσταση. Μιλάμε ότι οι κτηνοτρόφοι πουλάνε γάλα με πτώση άνω του 50% και με χάσιμο, δουλεύουν στην ουσία να πούμε όχι μόνο χωρίς κέρδος, αλλά με ζημία. Αν πούμε ότι το μέσο όρο του κόστους παραγωγής ενός κιλού πρόβειου γάλακτος είναι από 84 λεπτά ως 1,5 και πουλάμε από 50 ως 70 λεπτά πρόβειο γάλα, η κατάσταση δυστυχώς είναι μη βιώσιμη. Αν συνεχιστεί αυτή η ιστορία όπως πάει τώρα, το έχω τονίσει και στον Πρωθυπουργό, αλλά και στο Υπουργείο Οικονομικών, σε λίγο καιρό πρόβατα και γύρια θα βλέπουμε μόνο στους ζωολογικούς κήπους. Μεγάλο πρόβλημα επίσης και στους αγρότες. Με το δάκο είχαμε μια καταστροφή στην Πελοπόννησο, η οποία υπερβαίνει το 70%. Μιλάμε για καλλιέργεια, για ζημιά η οποία δεν αποζημιώνεται γιατί δεν περιλαμβάνεται στους καταλόγους του ΕΛΓΑ. Εμείς στον Εύρο είχαμε παρόμοιο πρόβλημα με το βαμβάκι. Ανακαλύψαμε μέσα σε ευρωπαϊκό κανονισμό ότι όπως σκοτώσαν κάποτε πάνω στον Εύρο τα πρόβατα και αποζημιωθήκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι στον ίδιο κανονισμό περιλαμβάνεται και το βαμβάκι, όπου στείλαμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εγκρίθηκε αποζημίωση κάποιου ποσού, αλλά περιλαμβάνεται και ο δάκος. Και δεν έγινε ποτέ καμία προσπάθεια προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να αποζημιωθεί και ο δάκος. Το κλίμα είναι πολύ θετικό, όχι μόνο από την Πελοπόννησο, σε όλη την Ελλάδα. Τα πάντα δείχνουν ότι το Αγροτικό Κτηνοτροφικό Κόμμα Ελλάδος μπορεί να πετύχει μια άνετη είσοδο και στην Ευρωβουλή αλλά και στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Το θέμα είναι από εκεί και πέρα ότι δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε. Η κατάσταση του ΑΚΕΛ. Το ΑΚΕΛ είναι στο φόρτο του. Ήδη έχουμε ξεκινήσει τις περιοδίες μας. Ήδη έχουμε μπει στη διαδικασία. Έχουμε εκτυπώσει τα φυλάδια μας. Και να τονίσω ότι στα δικά μας φυλάδια δεν θα βρείτε πρόγραμμα κομμάτων όπως έχουν όλα τα άλλα κόμματα. Γιατί θεωρώ ότι τα προγράμματα που παρουσιάζουν τα κόμματα στην ουσία είναι ακάλυπτες επιταγές σε ηλουστρασιών χαρτί. Στο δικό μας πρόγραμμα θα βρείτε μόνο το έργο που έχουμε παράξει τα τελευταία 4 χρόνια. Εμείς ποτέ δεν κρύψαμε ότι έχουμε μια πάρα πολύ καλή σχέση με τον ρωσικό παράγοντα. Η σχέση μας αυτή ξεκινάει από τη στιγμή που ξεκίνησε το εμπάργκο της Ρωσίας κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και από εκεί και πέρα βασιζόταν πάνω σε αυτό το θέμα. Στο εμπάργκο και πώς μπορούμε να βρούμε τρόπους ή να το σπάσουμε ή να το παρακάμψουμε. Εκεί βρεθήκαμε κατηγορούμενοι όταν κάναμε τη μήνυση για εσχάτη προδοσία για το Μακεδονικό στον πρώην Υπουργό Εξωτερικών, στον κύριο Γκοτζιά. Βρεθήκαμε κατηγορούμενοι ότι είμαστε πράκτορες των Ρώσων. Το ξεκίνησε μια δημοσιογράφος εντεταλμένη του BBC στην Ελλάδα, το πήραν τα δημοσιογραφικά συμφέροντα. Δεν πιστεύω ότι μας έκανε κακό. Πιστεύω ότι ακόμα και η αρνητική διαφήμιση είναι μια πάρα πολύ καλή διαφήμιση γιατί είναι δωρεάν διαφήμιση. Εμείς ως Αγροτικό Κτηνοτροφικό Κόμμα Ελλάδος, παρότι είμαστε αγρότες και κτηνοτρόφοι, είμαστε από τα σπλάχνα του πρωτογενούς τομέα, δεν θεωρούμε ότι είμαστε ένα συντεχνιακό κόμμα. Πιστεύουμε όμως ότι ο πρωτογενής τομέας μπορεί να λειτουργήσει ως πυλώνας ανάκαμψης και μπορεί να είναι το κλειδί το οποίο θα μας βγάλει από την κρίση. Μέσω του πρωτογενούς τομέα, αν αύριο, που δεν μιλάω για κάτι ουτοπικό έτσι, έχουμε και τα μέσα παραγωγής, έχουμε και τη γη, έχουμε και τα ζώα, έχουμε και ανθρώπους με όρεξη για δουλειά. Αν αύριο λειτουργούσε σωστά ο πρωτογενής τομέας, θα μπορούσαμε να μιλάμε για 330.000 θέσεις αποσχόλησης. Άρα είναι το κόμμα που δίνει τη λύση στην ανεργία. Είναι το κόμμα που δίνει τη λύση στα οικονομικά προβλήματα αυτού του κόσμου. Όλοι οι υπόλοιποι μιλάνε για ανάπτυξη, κανείς τους όμως δεν μιλάει για παραγωγή. Εμείς τονίζουμε τη λέξη παραγωγή. Στελέχη υπάρχουν πανελλαδικά, φυσικά και υπάρχουν άξια στελέχη στην Αρκαδία, τα οποία θα τα αξιοποιήσουμε. Δυστυχώς οι ευρωεκλογές μας δίνουν τη δυνατότητα να έχουμε μόλις 42 υποψηφίους ευρωβουλευτές σε όλη την ελληνική επικράτεια, ενώ η Δήμη είναι 52. Ναι, νομίζω ότι στην Αρκαδία θα υπάρξει υποψήφιος. Η περιοδία μου τελειώνει στις 20 του μηνός. Θα πάω στην Αργολίδα, θα πάω και στην Κορινθία. Και 21 του μηνός φεύγω για Βρυξέλλες προσκεκλημένος από τον Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Φάμπιο Μάσιμο Καστάλντο, ο οποίος είναι και Αντιπρόεδρος της Ιταλικής Κυβέρνησης. Είναι για μας μια τεράστια τιμή
να είμαστε προσκεκλημένοι από τον Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου θα συζητήσουμε και θα προωθήσουμε όλα τα μεγάλα ελληνικά προβλήματα του αγροτικού κόσμου. Το Αγροτικό Κτηνοτροφικό Κόμμα Ελλάδος ιδρύθηκε το 2014, τότε κόμμα μόλις 15 ημερών, χωρίς καθόλου χρήματα, με μισό ψήφο δελτίο, όπως λέει ο λαός να μας ήξερε ούτε η μάνα μας, καταφέραμε και πήραμε το 0,6% της ελληνικής επικράτειας. Σήμερα μετράμε 4,5 χρόνια από την ίδρυσή μας, με ένα τεράστιο έργο, με 24 αναφορές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για πολλά κεραία ζητήματα. Μάλιστα κερδίσαμε και αρκετά από αυτά. Είχα πάει στις Βρυξέλλες για την καθυστέρηση πριν το 17 της πληρωμής των αγροτικών επιδοτήσεων. Το κερδίσαμε, αλλάξαμε ευρωπαϊκό νόμο και από το 17 και μετά έως και σήμερα οι επιδοτήσεις μας πληρώνονται στην ώρα τους μετά από ενέργειες του ΑΚΕΛ. Από το 17 και μετά ξέρουμε ότι τον Οκτώβριο θα πάρουμε την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης και το Δεκέμβριο την εξόφληση. Ξέρουμε ότι τον ίδιο χρόνο θα πληρωθούν και τα βιολογικά και οι εξωτικές. Επίσης, έχουν το ακατάσχετο που ψηφίστηκε τώρα. Ήταν καθαρά δική μου πρόταση, παρότι θεωρώ ότι οι αγροτικές επιδοτήσεις ήταν και είναι ακατάσχετες, αλλά περάσαμε τροπολογία που προστατεύει χωρίς καμία παρερμηνία να πούμε πλέον, γιατί πρώτα ναι μεν υπήρχε νόμος που προστάτευε τις επιδοτήσεις, αλλά υπήρχαν πολλά κενά νόμου. Οι τράπεζες το παρερμήνευαν και παρανόμως τα κατέσχεν. Σήμερα υπάρχει τροπολογία που προστατεύονται οι αγροτικές επιδοτήσεις. Καλούμε όλους τους Έλληνες πολίτες να στηρίξουν και να ψηφίσουν το Αγροτικό Κτηνοτροφικό Κόμμα Ελλάδος, μιας και είναι ειδικά στο Ευρωκοινοβούλιο, γιατί είναι το μοναδικό κόμμα με τις περισσότερες αναφορές όλο αυτό το διάστημα από όλους μαζί τους Έλληνες ευρωβουλευτές. Στην κυριολεξία, το ΑΚΕΛ μόνο του, ένα κόμμα εκτός Κοινοβουλίου και Ευρωκοινοβουλίου, κατάφερε να έχει πολύ μεγαλύτερη δραστηριότητα από όλα μαζί τα κοινοβουλευτικά κόμματα της Ελλάδος.